Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Σήμερα να φτιάξω πολύ ωραία κρέμα νύχτας που ταιριάζει πιο πολύ στα κορίτσια πάνω από 50. Είπα πιο πολύ γιατί δεν είναι ίδιες όλες οι επιδερμίδες. Καμιά φορά βλέπεις κορίτσι 30 χρονών και ήδη έχει αρκετές ρητίδες. Και καμιά φορά βλέπεις γυναίκα 40-45 χρονών και δεν έχει ούτε ρητίδες, ούτε πτώση. Και έτσι αν βλέπετε ότι ήδη έχετε αρκετές ρητίδες, ότι έχετε πτώση προσώπου, έχετε χαλάρωση προσώπου και βλεφάρων, γιατί αυτή η κρέμα μπαίνει και γύρω από τα μάτια, στα βλέφαρα, τότε φτιάξτε αυτή η κρέμα και πιστεύω πολύ γρήγορα να δείτε πολύ σημαντική καλυτέρευση. Γιατί η κρέμα περιέχει πολύ δυνατά συστατικά που δίνουν και ενυδάτωση, πολύ βαθιά θρέψη στην επιδερμίδα μας, διεγείρουν μεταβολισμό μέσα στα κύτταρα και αυτό βοηθάει στην μεγαλύτερη παραγωγή και κολαγόνου και ελαστίνης. Επιδερμίδα αποκτά και σφυργελότητα και τόνωση και επίσης κρέμα μετατρέπει τραχή δέρμα σε λία, απαλή και βελούδινη. Και τώρα να δούμε τι υλικά να χρειαστούμε. Για την υγρή φάση της κρέμας χρειαζόμαστε απλό νερό που βράζουμε και που έχει κρυώσει. Για την λιπαρή φάση της κρέμας χρειαζόμαστε 3 λάδια. Καταρχήν είναι αμυγδαλέλαιο που περιέχει αρκετές βιταμίνες. Οι πιο σημαντικές βιταμίνες για την επιδερμίδα είναι βιταμίνη Α, Β, Ε. Βιταμίνη Ε και λιπαρά οξέ προλαμβάνουν τα σημάδια γύρανσης. Επίσης, αμυγδαλέλαιο είναι γνωστό ότι ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα και απορροφιέται από την επιδερμίδα εύκολα. Χρειαζόμαστε λάδι ζοζόμπας που περιέχει αμινοξέ τα οποία μοιάζουν με κολαγόνα και δίνουν ελαστικότητα και τόνωση. Επίσης και αυτό το λαδάκι πολύ εύκολα απορροφιέται από την επιδερμίδα. Επίσης χρειαζόμαστε βούτυρο κακάο. Έχω μιλήσει αρκετές φορές για αυτό το φανταστικό βούτυρο. Τα κορίτσια που με παρακολουθούν σίγουρα ήδη ξέρουν για ευεργετικές του ιδιότητες. Αυτό το βούτυρο περιέχει βιταμίνη Α, Β, Σ, Ε, έχει σημαντικές αντικερατικές και αναπλαστικές ιδιότητες. Επίσης ενισχύει παραγωγή κολαγόνου και αυξάνει ελαστικότητα του δέρματος. Και επίσης να χρειαστούμε γαλακτοματοποιητή. Γαλακτοματοποιητή χρησιμοποιούμε για να ενώσουμε υγρή και λιπαρή φάση της κρέμας. Εκτός από αυτό, μετά να εμπλουτίσουμε τη κρέμα μας με διάφορες βιταμίνες. Καταρχήν είναι βιταμίνη Ε. Εντάξει, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για βιταμίνη Ε, ξέρουμε ότι καταπολεμάει γύρανση της επιδερμίδας. Βιταμίνη Α ή αλλιώς ρετινόλη βοηθάει στην σωστή λειτουργία των κυττάρων του δέρματος, αυξάνει μεταβολισμό μέσα στα κύτταρα και έτσι αυξάνεται αμέσως και παραγωγή κολαγόνου και παραγωγή ελαστίνης, επιδερμίδα και ανανεώνεται και αναζωογόνεται. Επίσης στην κρέμα μας να βάλουμε πολύ σημαντική βιταμίνη B5 ή πανφενόλη. Αυτή η βιταμίνη χρησιμοποιούν πολλές φορές στις κρέμες για επούλωση πληγών, για επούλωση γαυμάτων, γιατί αυτή η βιταμίνη αυξάνει πολύ σημαντικά παραγωγή καινούριων κυττάρων και έτσι αυτή η βιταμίνη βοηθάει στην ανανέωση της επιδερμίδας μας. Επίσης στην κρέμα μας να χρησιμοποιήσω εγχείλισμα υβίσκου που σφραγίζει την υγρασία στην επιδερμίδα, δίνει βαθιά ενυδάτωση. Να χρησιμοποιήσω εθέριο έλαιο πορτοκαλιού και να χρησιμοποιήσω και φυσικό συντηρητικό. Αυτά είναι τα υλικά και τώρα να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την κρέμα μας. Και τώρα σε ένα σκέος βάζουμε νερό, σε άλλο σκέος βάζουμε γαλακτοματοποιητή. Βούτυρο κακάο. Βάζουμε
Δάντιο ζοζόμπας. Και αμυγδαλέλαιο. Και τώρα αυτά τα δύο σκεύη να βάλω στο μπεν μαρί, δηλαδή στον ατμό, και να ζεστάνω και τα δύο σκεύη μέχρι θερμοκρασία 65 βαθμούς. Έχουν ζεσταθεί η λάδια και το νερό μέχρι 65 βαθμούς και τώρα γρήγορα ενώνω αυτά τα δύο υλικά και χτυπάω με μιξεράκι. Σιγά σιγά αρχίζει και πίζει κρέμα. Συνολικά δεν θα χρειαστεί παραπάνω από 3 λεπτά, πίζει αρκετά γρήγορα. Βλέπετε, σαν μια ωραία κρεμούλα βγαίνει. Και τώρα να βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά. Εδώ έχω βιταμίνη ε. Εδώ έχω εκχύλισμα υβίσκου. Συντηρητικό. Ωραία. Ρετινόλη, η βιταμίνη Α, έχω σε καψούλες, να χρειαστώ 3 καψούλες. Τώρα να βάλω και πανθενόλι. Είναι πάρα πολύ παιχτή βιταμίνη. Και τελευταία που βάζω είναι εφήριο έλαιο. 3 σταγονίτσες μόνο. Ωραία. Και τώρα πάνε να ανακατέψω λίγο. Τέλεια. Κρεμούλα μας είναι έτοιμη. Όποτε να κρυώσει εντελώς, να πήξει ακόμα λίγο και το μόνο που μένει να κάνω να βάλω τη κρέμα μου σε αποστηρωμένα βαζάκια. Δείτε κορίτσια μου τη κρεμούλα που έφτιαξα. Βγαίνουν 2 τέτοια βαζάκια. Ακόμα κρέμα δεν έχει κρυώσει εντελώς, να πήξει ακόμα λίγο, αλλά και τώρα είναι αρκετά καλή. Δείτε τι ωραία απλώνεται. Και απλώνεται και απορροφιέται πολύ γρήγορα. Τέλεια. Κρέμα βάζουμε το βράδυ στο καθαρό πρόσωπο, στο λαιμό,
γύρω από τα μάτια. Καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε κρέμα κάθε βράδυ για να υπάρχει γρήγορο αποτέλεσμα. Κρέμα φτιάχνεται πραγματικά πανεύκολα. Και εύκολα και γρήγορα. Μέσα σε 10 λεπτά κρέμα είναι έτοιμη. Αρκεί να συγκεντρώσετε όλα τα υλικά. Τα υλικά να βρείτε στα μαγαζιά με φυσικά, φυτικά, καλλιντικά. Κρεμούλα εκτός ψυγείου αντέχει μέχρι και 3 εβδομάδες. Μετά, αν δεν σας τελειώσει η κρέμα, τότε να την βάλετε στο ψυγείο. Γιατί είναι όλα τα υλικά φυσικά, φυτικά και μετά από 3 εβδομάδες καλύτερα κρέμα να μπει στο ψυγείο. Να χαρώ πάρα πολύ αν να μου γράψετε πώς σας φάνηκε η σημερινή συνταγή. Εγώ σας φιλώ, σας στέλνω την αγάπη μου, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.